γνωρίσατε ποτέ! Το παιχνίδι που θα σας αναγκάσει να στήσετε παγίδες στους καλύτερους σας φίλους! Το παιχνίδι που θα σας κάνει να πείτε όχι στο όχι! Να αναμετρηθείτε με αξιοαγάπητα μικρά γατάκια! Πού εκρήγνετε! Εάν ναι, τότε είστε στο κατάλληλο μέρος! Είμαι η Φιώνα και βλέπετε ένα ακόμα επεισόδιο «Η Κάισα παρουσιάζει». Τα εκρηκτικά γατάκια είναι ένα γρήγορο παιχνίδι τύχης και στρατηγικής για 2-5 άτομα και για ηλικίες άνω των 7 ετών. Στο κουτί θα βρείτε 56 κάρτες με λέιζερ, εκρήξεις γάτες, καρπούς, για τάκους, πατάτες και τις οδηγίες. Για το στήσιμο του παιχνιδιού αφαιρούμε προσεκτικά τα 4 εκρηκτικά γατάκια και τις 6 προστασίες από τις κάρτες και ανακατεύουμε τις υπόλοιπες. Κατόπιν μοιράζουμε 7 σε κάθε παίκτη και μαζί του δίνουμε και μία προστασία. Τις προστασίες που περισσεύουν τις ανακατεύουμε πίσω στην τράπουλα μαζί με τόσα εκρηκτικά γατάκια όσοι είναι οι παίκτες μείον ένα. Ρίχνουμε ένα τελευταίο γερό ανακάτεμα και ξεκινάει να παίζει κάποιος που επιλέγουμε εμείς. Το παιχνίδι είναι απλό. Όταν έρθει η σειρά μας να παίξουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσες κάρτες από το χέρι μας θέλουμε. Κάθε φορά που παίζουμε μία, εκτελούμε την ενέργειά της και την ξεσκαρτάρουμε σε μια ανοιχτή στίβα δίπλα στην τράπουλα. Σε αυτό το σημείο ο γύρος μας ολοκληρώνεται. Σχεδόν. Το μόνο που μένει είναι να τραβήξουμε μια κάρτα από την κυρική στίβα, ελπίζοντας να μην είναι εκρηκτικό γατάκι. Όπως καλά καταλάβατε, τα εκρηκτικά γατάκια προσπαθούμε να τα αποφύγουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Αφού εάν σηκώσουμε ένα, βγαίνουμε από το παιχνίδι. Σε αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσουν και οι υπόλοιπες κάρτες. Πρώτη και κυριότερη είναι η προστασία, η οποία είναι η τελευταία μας ελπίδα σε περίπτωση που συναντήσουμε εκρηκτικό γατάκι. Εάν λοιπόν διαθέτουμε μία και σηκώσουμε ένα εκρηκτικό γατάκι, τότε χρησιμοποιούμε την προστασία για να το αφοπλίσουμε και να το βάλουμε κρυφά πίσω στην τράπουλα σε όποιο σημείο θέλουμε εμείς, χωρίς να ανακατέψουμε. Πέρα από την προστασία, δύο άλλες ιδιαίτερα χρήσιμες κάρτες είναι η αποφυγή και η επίθεση. Η αποφυγή μας επιτρέπει να τελειώσουμε αμέσως το γύρο μας χωρίς να σηκώσουμε κάρτα. Το ίδιο κάνει και η επίθεση, μόνο που τώρα ο επόμενος παίκτης αναγκάζεται να παίξει δύο γύρους στη σειρά. Έπειτα έχουμε τις κάρτες ανακατέματος, χάρης και το δε στο μέλλον. Με το ανακάτεμα ανακατεύουμε την τράπουλα. Με τη χάρη υποχρεώνουμε έναν αντίπαλο να διαλέξει μία από τις κάρτες του και να μας τη δώσει. Και με το δε στο μέλλον βλέπουμε κρυφά τις τρεις πρώτες κάρτες της τράπουλας και τις επιστρέφουμε με την ίδια σειρά πίσω. Βέβαια, πάντα προσέχουμε πότε χρησιμοποιούμε τις κάρτες μας, αφού οποιοδήποτε μπορεί να μας τις ακυρώσει με ένα απλό όχι. Ένα όχι μπορεί να παιχτεί ανά πάσα στιγμή και ακυρώνει οποιαδήποτε ενέργεια ενός παίκτη εκτός από προστασίες. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να παίξουμε ένα όχι σε ένα άλλο όχι και να το μετατρέψουμε σε ναι. Τέλος, υπάρχουν και οι καρτόγατες. Γατόκαρτες. Οι κάρτες με γάτες, τέλος πάντων. Οι οποίες από μόνες τους είναι άχρηστες, εκτός κι αν παιχτούν ως ειδικοί συνδυασμοί. Οι ειδικοί συνδυασμοί είναι τρεις και μπορούν να δημιουργηθούν με όλες τις κάρτες μας. Μπορούμε να παίξουμε δύο όμοιες και να κλέψουμε μία τυχαία κάρτα από έναν παίκτη. Μπορούμε να παίξουμε τρεις όμοιες, να ονομάσουμε μία κάρτα που θέλουμε σε κάποιον παίκτη και αν αυτός την έχει, τότε πρέπει να μας την παραδώσει. Και μπορούμε να παίξουμε πέντε διαφορετικές κάρτες και να πάρουμε μία κάρτα από τα σκάρτα. Αυτές λοιπόν ήταν όλες οι κάρτες και οι συνδυασμοί που υπάρχουν στα εκρηκτικά γατάκια. Πλέον είστε έτοιμοι να αναμετρηθείτε με την παρέα σας σε αυτή τη μοιραία μονομαχία τύχης και πονηριάς. Ήμουν η Μάιρα και εγώ η Φιώνα και από όλους εμάς την Κάισα σας ευχόμαστε εκρηκτικά παιχνίδια. Και αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση για τα νέα βιντεάκια που βγαίνουν, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Επίσης μπορείτε να κάνετε like στο βίντεο και να μας γράψετε ένα σχόλιο.
Θα έλα λίγο πιο μπροστά και πήγαινε πίσω. Καλημέρα. Σε αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσουν και οι υπόμενοι. Τέλος υπάρχουν και οι καρτόγατες. Γατόκαρτες. Οι κάρτες με γάρτερ. Και οι γατόκαρτες. Τέλος υπάρχουν και οι γατόκαρτες. Καρτόγατες. Οι γάτες με γάρτερ, τέλος πάντων. Είναι κάρτες με γάρτερ. Τέλος. Και τάξη.